Τροποποίηση του οργανογράμματος έκαναν προ λίγο καιρού στο Σύνδεσμο Ίδρυυσης Λεκανοπαιδίου, προκειμένου να μπορέσουν να προσλάβουν 8 αντί για 4 υδραυλικούς και να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες του Συνδέσμου. Η δυνατότητα δόθηκε από το ίδιο το Υπουργείο και ο πρόεδρος Βασίλης Τσαμπαλάς κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των υδραυλικών. Οι καθυστερήσεις που υπήρξαν πήγαν πίσω την όλη διαδικασία και τώρα το έγγραφο που φεύγει από το Δήμο αναμένεται να πάει στην αποκεντρωμένη και από εκεί στο Υπουργείο, που έχει υποσχεθεί προφορικά ότι θα δοθεί παράταση και ότι θα γίνει πράξη η αύξηση του αριθμού των υδραυλικών. Μετά το Πάσχα, στο μεταξύ, αναμένεται να παραδοθεί το νέο αντλιοστάσιο του Σίδλη. Σύμφωνα με τον κύριο Τσαμπαλά, όλα είναι έτοιμα, αλλά έχει αποφασιστεί να καθυστερήσει η επίσημη παράδοση, ώστε να είναι άπαντες παρόντες, μιας και πρόκειται για ένα μεγάλο έργο. Το νέο αντλιοστάσιο αναμένεται να λύσει πολλά από τα υπάρχοντα ζητήματα με την ποσότητα του νερού, καθώς είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα μηχανήματα, ενώ οι τρεις γεωτρήσεις θα αυξήσουν την ποσότητα του παρεχόμενου νερού, λύνοντας μια διαπαντός τα όποια προβλήματα του παρελθόντος. Πράγματι, είχαμε ένα έγγραφο προς όλους τους Δήμους και προς όλους τους συνδέσμους και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα οποία θα μπορούσαμε έως 31 Γενάρη να ζητήσουμε μόνιμο προσωπικό, τακτικό προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το οποίο δεν θα επιβαρύνει επιπλέον τον κρατικό προϋπολογισμό. Εμείς, έχοντας υπόψη μας το έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών 16 Δεκεμβρίου, προχωρήσαμε σε μια απόφαση 29 Δεκεμβρίου και ζητούσαμε επιπλέον να αλλάξει το οργανόγραμμα του Συνδέσμου Ίδρυυσης Λεκανοπαιδίου Ιαννητών και να ζητήσουμε επιπλέον 4 υδραυλικούς. Από 4, ουσιαστικά να πάμε στους 8 υδραυλικούς, έτσι ώστε με μόνιμο προσωπικό να επιλύσουμε τα οποιοδήποτε προβλήματα. Αφού πήραμε την απόφαση, το στείλαμε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο δυστυχώς δεν έχει συσταθεί έως εκείνη τη στιγμή. Έχει συσταθεί ήδη, έχουν υπαρθεί η απόφαση για αλλαγή του οργανογράμματος και αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα φύγει το έγγραφο από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας της απόφασης και με τη σειρά της αποκεντρωμένη διοίκηση να το στείλει στο Υπουργείο Εσωτερικών για να μπορέσουμε το σύνδεσμο ουσιαστικά να το κάνουμε λειτουργικό με δικό του τακτικό προσωπικό. Υπήρχε όμως η καταληκτική ημερομηνία 31 Γενάρη του 2017. Με επικοινωνία που είχαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, επειδή υπήρχαν προβλήματα σε όλη την Ελλάδα με τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, έχει δοθεί τουλάχιστον η διαβεβαίωση σε προφορικό επίπεδο ότι θα αλλάξει αυτό και θα δοθεί παράταση. Ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο θα εγκρίνει αυτή την πρόσληψη του μόνιμου τακτικού στο Σύνδεσμο Ίδρυυσης, έτσι ώστε ο Σύνδεσμος να είναι μια δυνατή υπηρεσία. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε και τα οικονομικά έχουμε φτιάξει και το καινούργιο αντλιοστάσιο είμαστε έτοιμοι να το εγκαινιάσουμε για να λύσουμε πολλαπλά προβλήματα. Έτσι τώρα χρειάζεται ουσιαστικά και η στελέχωση της υπηρεσίας με τέτοιο προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες. Και μιλάμε για ανάγκες ίδρυυσης και ουσιαστικά χρειαζόμαστε τεχνικό προσωπικό που είναι η υδραυλική για το σύνδεσμο. Κύριε Τσαμπαλά, πότε να περιμένουμε να γίνει εγκαίνιο στον αντλιοστάσιο? Εμείς αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε έτοιμοι, δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε εγκαίνια και την επόμενη εβδομάδα. Τα εγκαίνια όμως ουσιαστικά μια κουβέντα που κάναμε και με τον Δήμαρχο και με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα τα κάνουμε αμέσως μετά το Πάσχα και θα καλέσουμε και όλους δημάρχους και προέδρους των κοινοτήτων για να εγκαινιάσουμε αυτό το μεγάλο έργο το οποίο θα επιλύσει πολλά προβλήματα. Τι σημαίνει αυτό το μεγάλο έργο? Ουσιαστικά αυτό το έργο θα δώσει νερό από μεγαλύτερους αγωγούς, δηλαδή θα υπάρχει μεγαλύτερη υπάρκεια νερού, πράγμα το οποίο το έχουμε δουλέψει ήδη από πέρυσι, αλλά ουσιαστικά τα καινούργια μηχανήματα τα οποία θα υπάρχουν δεν θα έχουν τα προβλήματα που είχαμε στο παλιό εργοτάξιο, να το πούμε. Θα επιληθούν πάρα πολλά προβλήματα και ιδίως σε όλες τις περιοχές τα οποία έχουν να κάνουν με Νεχορόπουλο, Σταυράκι, Μάρμαρα, Ανατολή. Θα δοθούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού αφού είχαμε εξασφαλίσει και τρεις γεωτρήσεις οι οποίες είχαμε πάρει από την ΕΔΒΑ, παρακείμενο του αντλιοστασίου της Τούμπας.